First of all, I would like to apologize to those who first language is English, because I haven't prepared an English version of my today's sermon, so please forgive me. Σήμερα ο Κύριος μας, μετά από μία απεγνωσμένη ηκεσία ενός πατέρα, θεράπευσε το δαιμονισμένο παιδί του. Και όταν οι Απόστολοι αναρωτήθηκαν γιατί δεν κατάφεραν αυτοί να τον θεραπεύσουν, ο Κύριος τους επίπληξε αυστηρά για την πίστη τους και τους αποκάλεσε γενεά άπιστοι και διεστραμμένοι. Και κατόπιν τους εξήγησε ότι το γένος αυτό των δαιμόνων εκδιώκεται μόνο με προσευχή και νηστεία. Αν προσπαθούσαμε να παρομοιάζαμε τους πρωταγωνιστές της σημερινής ευαγγελικής περικοπής με κάποια πρόσωπα της εποχής μας, θα λέγαμε ότι στο πρόσωπο του δαιμονισμένου νέου καθρεφτίζεται όλη η σημερινή μας κοινωνία και ιδιαίτερα η νεολαία μας, που έχει κυριευτεί από πλήθη ψυχικών και διανοητικών προβλημάτων, από πάθη, εξαρτήσεις και ποικίλες διαστροφές, βάζοντας καθημερινά σε κίνδυνο τη σωματική τους, την πνευματική τους και την ψυχική τους υγεία. Η τραγική φιγούρα τώρα του απεγνωσμένου πατέρα θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν η δική μας. Οι περισσότεροι σημερινοί γονείς μπορούμε να ταυτιστούμε μαζί του. Ας διδαχτούμε από το παράδειγμά του, ας πέσουμε κι εμείς στα γόνατα, να κλάψουμε και να παρακαλέσουμε τον Κύριο να σώσει και τα δικά μας παιδιά, τις δικές μας οικογένειες και ολόκληρη την κοινωνία μας, εκδιώκοντας αυτό το γένος των δαιμόνων που μας ταλαιπωρεί και μας οδηγεί στον πνευματικό θάνατο και στην αυτοκαταστροφή. Στη θέση των Αποστόλων τώρα, δικαιωματικά βρισκόμαστε όλοι εμείς οι κληρικοί, που έχουμε υποχρέωση, αν μη τι άλλο, να δυναμώσουμε την πίστη μας και την αγάπη μας στο πρόσωπο του Ιησού, ώστε να μην ακούσουμε και εμείς το «Ω γενεά άπιστοι και διεστραμμένοι, έως πότε θα σας ανέχομαι, έως πότε θα είμαι με θυμόν». Τέλος, όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά, να συνειδητοποιήσουμε ότι ο μεγάλος εχθρός μας, το κακό και οι δαίμονες, δεν εξορκίζονται μόνο με λόγια, αλλά κυρίως με προσευχή και με αληθινή νηστεία. Σήμερα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός ζητάει από όλους μας λίγη πίστη. Τόση λίγη όσο ένα μικρό σπόρο συναπιού, και μας διαβεβαιώνει ότι έστω κι αν έχουμε τόσο λίγη, είναι αρκετή για να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά. Είναι αρκετή για να κουνήσουμε ολόκληρα βουνά. Άραγε, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα κουνήσουμε αυτά τα βουνά? Γιατί δεν μπορούμε να θαυματουργήσουμε? Δεν έχουμε τόσο λίγη πίστη? Ο Άγιος Παΐσιος μας απαντάει. Λέει ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχουμε τόσο λίγη πίστη, αλλά έχουμε πιο πολύ εγωισμό και περηφάνεια από ό,τι πίστη. Και γι' αυτό δεν επιτρέπει ο Θεός να κάνουμε θαύματα, γιατί μας προστατεύει, για να μην καβαλήσουμε το καλάμι. Το μυστικό είναι να γνωρίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαστε εμείς που θαυματουργούμε, αλλά είναι ο παντοδύναμος Θεός μας, που πιστεύουμε ακράδαντα, που ακολουθούμε καθημερινά και επικαλούμαστε πάντα ταπεινά. Αυτή την πίστη ας προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε όλοι μέσα στην ψυχή μας, και τότε αυτή η πίστη θα γίνει τρόπο ζωής μας και καθημερινό βίωμα της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Αμήν.